Χθες το βράδυ, λοιπόν, συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πλήρη απαρτία. Ένα βασικό θέμα που απασχόλησε το Σώμα ήταν το παράνομο κέντρο λαθρομεταναστών, κράτηση λαθρομεταναστών, όπως λέγεται, που έχει μετατρέψει η κυβέρνηση το 6ο Σύνταγμα Πεζικού από τον Αύγουστο του 2012. Με την ευκαιρία ότι πλέον συμπληρώθηκαν σχεδόν 2 χρόνια από την λειτουργία αυτού του παράνομου κέντρου, και λέμε παράνομου διότι δεν υπάρχει καμία νόμιμη άδεια για το συγκεκριμένο χώρο, δεν υπάρχει επίσης δικαστική απόφαση, αναμένεται να εκδοθεί επί προσφυγής του Δήμου Κορινθίων και του Δικηγορικού Συλλόγου, έμαθα ότι έχει κάνει και το επιμελητήριο, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι παράνομη, δεν είμαστε δικαστές για να το λέμε, αλλά αφού δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το σχέδιο μεταναστευτικών ροών που δεν περιλαμβάνεται η Κόρινθος, το συγκεκριμένο κέντρο λαθρομεταναστών, στο πρόγραμμα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση, και την έγκριση που έχει τύχει από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι είναι παράνομο. Τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι πτυχές που αγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα, από την ανθρώπινη διάσταση των συγκεκριμένων ψυχών που σήμερα είναι φυλακισμένες μέσα σε αυτό το γκέτο. Τέθηκε το θέμα της παρανομίας, τέθηκε το θέμα των προβλημάτων που δημιουργούν στους περίοικους, στα σχολεία, στα αθλητικά κέντρα που είναι γύρω-γύρω από τον συγκεκριμένο χώρο, και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα κατέληξε σε ένα ψήφισμα. Μάλιστα έχει γίνει και μία επιτροπή από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για να το ρετουσάρει το κείμενο, και αναμένεται το ψήφισμα αυτό και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα σταλεί βέβαια στην κυβέρνηση, στους βουλευτές, στα πολιτικά κόμματα και στον αρμόδιο επίτροπο, τον Έλληνα επίτροπο πλέον, τον κύριο Αβραμόπουλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να του εκθέσουμε το θέμα και το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού να σταματήσει να λειτουργεί, πρώτον ως κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, και δεύτερον να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία, να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία για χρήση τόσο από το Δήμο Κορινθίων όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπε αστυνομία, βλέπε πυροσβεστική, βλέπε περιφέρεια, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τόσες άλλες χρήσεις πέραν των αθλητικών χώρων, όπως καταγράφονται στις προηγούμενες 4 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιγραμματικά λοιπόν σας λέω ότι η απόφαση, θα σας την πω ακριβώς όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν ρωτηθήκαμε ποτέ ως τοπική αυτοδιοίκηση για την ενέργεια αυτή, να μετατραπεί δηλαδή το 6ο Σύνταγμα Πεζικού σε κέντρο κράτησης εν μια νυχτή, εν κρυπτό, που έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων του στη Λαϊκή Βούληση και την Βούληση των Θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενημερώνω ότι ομόφωνες ήταν και οι προηγούμενες αποφάσεις, ομόφωνη ήταν και αυτή η απόφαση, διότι έτσι επιτάσσει η Κορινθιακή κοινωνία. Μέσα στο Συμβούλιο εκπροσωπούμε την Κορινθιακή κοινωνία. Διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί ο αρμόδιος υπουργός τότε, ο κύριος Δένδιας, σήμερα δεν είναι. Έχουμε τον κύριο Κικίλια, ο οποίος προσεχής ημέρες θα είναι στην Κόρινθο, να του εκθέσουμε το θέμα, να δούμε και αυτός τι άποψη έχει περί του θέματος. Παρά τις επίμονες προσπάθειές μας για συνάντηση, συζήτηση, έκθεση, δεν δέχτηκε ούτε να μας ακούσει. Αυτή ήταν η δημοκρατική συμπεριφορά του κυρίου Δένδια. Την καταγγείλαμε τότε, την καταγγέλουμε και τώρα. Ασχετά αν άλλαξε πόστο μας, δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο. Διαμαρτυρηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί το συγκεκριμένο στρατόπεδο βρίσκεται 400 μέτρα από την κεντρική πλατεία, τα περιβολάκια της Κορίνθου, και 50 μέτρα από το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, πρώτο-δεύτερο Λύκειο και πρώτο-δεύτερο Γυμνάσιο Κορίνθου. Διαμαρτυρηθήκαμε και θα διαμαρτυρόμαστε διότι το στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού που εδρεύει στην πόλη της Κορίνθου δεν περιλαμβάνεται στο ελληνικό σχέδιο δράσης διαχείριση μεταναστευτικών ροών, όπως σας προανέφερα, το οποίο υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας έτυχε την έγκρισή της. Επίσης, ο χώρος του στρατοπέδου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή κέντρου κράτησης, είτε κέντρου πρώτης υποδοχής όπως είναι στα νησιά, είτε κέντρου κράτησης των υποαπέλαση αλλοδαπών. Ο Δήμος Κορινθίων θα διαμαρτύρεται, θα αντιστέκεται με κάθε τρόπο έως ότου κλείσει αυτό το παράνομο κέντρο κράτησης και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση ο χώρος σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που σας προανέφερα. Ζητάμε να πάρουν θέση όλα τα πολιτικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούν, αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΔΙΜΑΡ και τους ανεξάρτητους Έλληνες και όλα τα νόμιμα κόμματα που είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωβουλή. Και
Θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις τους και εν ώψη των εκλογών που διαφαίνονται, είτε γίνουν τον Φλεβάρι, τον Μάρτι, τον Απρίλιο, είτε πάνε το 2016, θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις τους πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα για τους Κορίνθιες και τους Κορίνθιους. Και τέλος βέβαια μπαίνει και το θέμα της ανθρώπινης αξίας που θα μπει ιδιαίτερη παράγραφος στην συγκεκριμένη απόφαση και το ψήφισμα για τους λάθρομετανάστες, οι οποίοι ενημερώνω τους συμπολίτες μας ότι σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, είναι περίπου 736 λάθρομετανάστες στο κέντρο επάνω. Και είναι στεγασμένοι σε 4 κτίρια και επιπλέον έχουν γίνει άλλα 4 κτίρια, είναι σχεδόν έτοιμα για να υποδεχθούν και άλλους λάθρομετανάστες. Σήμερα όμως, όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομική διεύθυνση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχουν προσωπικό ασφαλείας. Οι ιδιωτικοί σεκιουριτάδες δεν προχώρησε το θέμα από την κυβέρνηση όπως είχε ελεχθεί προεκλογικά, δεν έχει προχωρήσει. Κατά συνέπεια, η αστυνομική δύναμη τόσο της Κορίνθου αλλά και όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου που έρχονται αστυνομικοί από όλη την περιφέρεια και ταλαιπωρούνται με κόστος για το ελληνικό κράτος, δεν επαρκούν για να φέρουν κι άλλους λαθρομετανάστες για τα υπόλοιπα 4 κτίρια τα οποία σχεδόν τα έχουν επισκευάσει, συντηρήσει και ανασκευάσει. Αυτά ως προς το κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Ένα δεύτερο θέμα που τέθηκε προημερήσια διάταξη, ενημέρωση δηλαδή ουσιαστικά, ήταν ο περίφημος Ξηριάς και μια παρανόηση που έχει γίνει κατά κύριο λόγο από την ελάσσονα μειοψηφία. Έθεσε ο κ. Ψελογιαννόπουλος το θέμα. Γιατί σταμάτησε το έργο, ενώ ο κύριος Πνευματικός είχε πει πριν 2-3 μήνες ότι το έργο αρχίζει. Ενημερώνω ξανά ό,τι είχα πει και πριν μερικούς μήνες, τα ξαναλέω και σήμερα. Το έργο του Ξηριά, της κατασκευής του ρέματος του Ξηριά, όχι η ανάπλαση που έχει γίνει από τον Δήμο στην επάνω πλευρά, είναι έργο του ΥΠΕΧΟΔΕ, του παλιού Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Προϋπολογισμού 13.150.000 ευρώ. Με παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα του Δημάρχου σε όλους τους υπουργούς που μεσολάβησαν μέχρι τον τελευταίο, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και με τις απειλές και την δαμόκλειο σπάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το έργο ήταν ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής για αρκετά εκατομμύρια ευρώ και δεν ολοκληρώθηκε ως είχε υποχρέωση το ελληνικό κράτος, με κίνδυνο να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα που δώσανε και δεν ολοκληρώθηκε, γιατί τα χρήματα που έχουν δώσει ήταν για ολοκληρωμένο έργο, αναγκάστηκε η κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις μας να δώσει έγκριση για 13.150.000 από δημόσιες επενδύσεις του ελληνικού κράτους. Με την έκπτωση θα πάει περίπου το μισό, 45%, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε το έργο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Δεν έχει καμία δουλειά ο Δήμος και η Περιφέρεια. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Απλώς εμείς κάναμε τις ενέργειες, τις προσπάθειες ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, αλλά και ως Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη τετραετία. Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαμαρτυρόμαστε, ετούμαστε και τελικά πετύχαμε να έχουμε αυτή την πίστοση. Και ενώ ήσαν όλα έτοιμα να αρχίσει ο εργολάβος, υπεγράφει η σύμβαση, πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο μετά από 4-5 μήνες και κάναμε το σταυρό μας ότι επιτέλους αρχίζει το έργο και θα τελειώσει η ταλαιπωρία. Ο δε εργολάβος μας διαβεβαίωσε ότι σε 4 μήνες θα τελείωνε το έργο αν είχε επαρκή χρηματοδότηση. Ενημερωθήκαμε ότι πάνω που ξεκίνησε σταμάτησε. Και γιατί σταμάτησε? Διότι το Υπουργείο θεώρησε καλό ναι με να εγκρίνει πίστοση 13.150.000 ευρώ, όμως διάθεση της πίστοσης έχει κάνει μόνο για 50.000 ευρώ για το 2014. Όπως καταλαβαίνετε, 50.000 ευρώ δεν είναι ούτε οι μεταφορές των μηχανημάτων να φέρει ο άνθρωπος να στήσει στη γέφυρα Γεωργίου Παπανδρέου ή στο τέρμα του Ξηριά στην οδό Στεφάνου. Αυτό ήταν το ζητούμενο και βέβαια πάλι ο Δήμαρχος έχει ενεργήσει ανάλογα προς τον κύριο Ταγαρά αλλά και στους βουλευτές και στην κυβέρνηση επιτέλους να δώσουν πίστοση περισσότερη για τον 1,5 μήνα που απομένει 31/12, θεωρώντας ότι το 2015 θα δώσουν την επαρκή πίστοση για να ολοκληρωθεί τάχιστα το έργο. Αυτή είναι όλη η ιστορία και δεν είναι ούτε έργο του Δήμου, ούτε το καθυστερεί ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε κανένας άλλος. Ήταν θέμα διάθεσης της πίστωσης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπως λέγεται, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, αν τα λέμε, γιατί έχουν μπλέξει τώρα τα Υπουργεία με πολλές ονομασίες. Ένα τρίτο θέμα που απασχόλησε εν ολίγη στο Συμβούλιο ήταν η αστική συγκοινωνία. Έθεσε ο κύριος Νανόπουλος προημερήσιας διάταξης το θέμα της αστικής συγκοινωνίας μεταξύ Προαστιακού και Κέντρου Κορίνθου, αλλά και κάποιων άλλων γειτονιών στην συνοικιών στην πόλη της Κορίνθου. Και ζήτησε ο Δήμος να συμμετάσχει
σε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης ουσιαστικά του ΚΤΕΛ, φέρνοντας θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δήμαρχος άρπαξε την ευκαιρία, αποδέχτηκε το αίτημα του κυρίου Νανόπουλου και ζήτησε να τηθεί το θέμα στην χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, περιμένοντας την εισήγηση του κύριου Νανόπουλου. Ο κύριος Νανόπουλος δεν ήταν έτοιμος να κάνει εισήγηση και φυσικά το θέμα δεν συζητήθηκε αναλυτικά για να δούμε τελικά ποιος φταίει, γιατί λέγονται πολλά στην πόλη. Αν έχει ο Δήμος αρμοδιότητα να κάνει αστικές συγκοινωνίες ή δημοτικές συγκοινωνίες, αν δεν έχει, αν έχει αρμοδιότητα να επιχορηγεί, αν έχει αρμοδιότητα με ποιες προϋποθέσεις, και θα λεχθούν πολλά και από τον Δήμο και από το ΚΤΕΛ και από το Σωματείο των Ταξιτζίδων και από τους Κορίνθιους πολίτες. Γιατί πολύ εύκολα στη σημερινή εποχή όλοι θέλουμε να τα μεταβιβάσουμε στο Δήμο ελλείψη είτε κρατικής αρρωγής είτε, αν θέλετε, κερδοσκοπίας και κερδοφορίας από τους ιδιώτες. Αυτά προς το παρόν, και γιατί δεν λέχτηκε τίποτε άλλο στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε δεν έχω να κάνω και κανένα άλλο σχόλιο. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι και στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλει το ΚΤΕΛ πριν μερικά χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στον Δήμο, και να δούμε τελικά ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Όλα στο φως. Πλήρης διαφάνεια. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας είναι το θέμα, το πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα τελικά στην πόλη της Κορίνθου, με τα αδέσποτα. Πριν 2-3 συνεδριάσεις, αν θυμάμαι καλά, στο περίπου, έθεσε το θέμα ο φίλος μου Σπύρος Ζαχαριάς, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από τη μείζωνα μειοψηφία, και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος ομόφωνα, αποδέχτηκε την πρόταση να γίνει μια επιτροπή για να φέρει λύση στο πρόβλημα των αδέσποτων στην Κόρινθο. Η επιτροπή αυτή, με πρόεδρο τον κύριο Ζαχαριά, τον κύριο Πανταζή, την κυρία Δημητριάδη, τον κύριο Κεφάλα και δεν θυμούμε αν είναι κι άλλος, δεν έγινε επιτροπή για να προτείνει επιτροπή. Δεν κάναμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή για την πρότασή της τελικά να μας πει να φέρουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δημιουργήσουμε μια άλλη επιτροπή τώρα. Αλίμονο αν είναι δυνατόν να λύνουμε τα προβλήματα έτσι. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σημασία έχει τι λύση μπορούμε να δώσουμε ως Δήμος. Διότι τέθηκε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις που πήρε η Βουλή δεν καλύπτουν τους Δήμους και την Κεντρική Ένωση Δήμων. Δεν είναι δυνατόν να τα φορτώνουμε όλα στο Δήμο και να λέμε ο Δήμος θα πάει να μαζέψει τα σκυλιά, με ποιες προϋποθέσεις και πού να τα πάει. Ούτε είναι δυνατόν να λέμε ότι συγκεντρώνουμε τα σκυλιά, τα εμβολιάζουμε, τα στηρώνουμε και τα ξαναφύνουμε στο περιβάλλον τους. Αυτές είναι οι λύσεις.